οποία άλλαξαν οι εκτόσεις, η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να επισπεύσει για κατά μία εβδομάδα τις θερινές εκτόσεις των καταστημάτων, σίγουρα έρχεται σε μια κατάλληλη στιγμή, μιας και η αγορά το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε ανεμικά ταμεία. Όλο αυτό θα προσδώσει μια αγοραστική κίνηση παραπάνω, θα δώσει έμφαση στην αγοραστική δύναμη, την εσωτερική αγοραστική δύναμη όσον αφορά τα καταστήματα, αλλά και θα απορροφήσει τις υπέροχες αυξήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στα εισαγωγής προϊόντα. Από εκεί πέρα τα καταστήματα είναι όλα έτοιμα, καθόλου όσον αφορά τα προϊόντα, και θα ξεκινήσουν οι εκτόσεις με πάρα πολύ καλά ποσοστά έκπτωσης. Όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι των καταστημάτων, πάντα όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία, τα καταστήματα ό,τι καλούνταν να το κάνουν, ό,τι μας βάζανε να... όποιο τρόπο καλούμαστε να δουλέψουμε, το κάναμε και το βγάλαμε εις πέρας χωρίς κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, τα καταστήματά μας, όπως και ο εμβολιασμός των συναδέλφων, συνεχίζεται με γκογκούς ρυθμούς, θα έλεγα. Κανένας συνάδελφος δεν θέλει να κλείσει το κατάστημά του, οπότε θέλει να βάλει σε κίνδυνο τους καταναλωτές. Η κίνηση στα καταστήματα εκτιμούμε ότι θα ανέβει τουλάχιστον το πρώτο 15ο των εκτόσεων, όπως αυτό συνηθίζεται. Ο κόσμος γενικώς μοιάζει πιο φοβισμένος, θεωρείτε ότι δεν βγαίνει τόσο να ψωνίσει, ή είναι περισσότερο οικονομικό το πρόβλημα? Είναι πολλές είναι πολλά αυτά τα οποία σκέφτεται ο καθένας μας. Κάποιος φοβάται, κάποιος έχει περισσότερη ανασφάλεια για το μέλλον. Κάποιος άλλος λείπουν, ας μην ξεχνάμε, τα χρήματα. Κάποιοι άλλοι έχουν συνηθίσει σε αυτόν τον τρόπο ζωής, το οποίο μας επέβαλε η πανδημία. Οπότε δεν είναι μόνο ένας λόγος το οποίο φταίει, το δεν δουλεύει και η εστίαση, αλλά και τα καταστήματα. Δουλεύουν ανημικά, με λίγα λόγια. Οπότε θα δούμε στο εγγύς μέλλον, εκτιμούμε με τον εμβολιασμό ότι θα αλλάξει όλη αυτή η ψυχολογία και θα πάμε προς το καλύτερο.